Στις 26 Μαΐου 1821, στο μοναστήρι των Καλτετζών στην Αρκαδία, οι πρόκριτοι και οι αρχιερείς της Πελοποννήσου συγκροτούν την Πελοποννησιακή Γερουσία. Πατρίς. Η γενική ευταξία των υποθέσεων της πατρίδος μας Πελοποννήσου και η αισία έκβασης του προκειμένου ιερού αγώνος περί της σεβαστής ελευθερίας του γένους μας, επειδή και αναγκαίως απήτουν την γενική συνέλευση και σκέψην, συνηθρίστημεν επί τούτο οι υπογεγραμμένοι από μέρους των επαρχιών μας, έχοντες και την γνώμη όλων των απόντων μελών, εις την σεβαστήν μονήν των Καλτετζιών. Κατεύλογον κοινήν ημών γνώμην και απόφασιν εκλέξαντες τους φιλογενεστάτους αντιπροσώπους μας, τους διορίζομεν δια να παρευρίσκονται μετά του ενδοξωτάτου κοινού αρχιστρατήγου μας Πέτρου Μαυρομιχάλη να διοικώσει και κατά το μερικόν και κατά το γενικόν παν ό,τι συντείνει εις την κοινήν ευταξίαν και εξοικονομίαν του ιερού αγώνους μας καθόποιον τρόπον η Θεία Πρόνοια τους φωτίσει.